Βρισκόμαστε στην καρδιά του διασυλλογικού αγώνα κύπελο θρύλος του Open που διοργανώνει ο Ολυμπιακός αυτό το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου στον Φαλιρικό Όρμο. Αθλητές από συλλόγους από όλη την Ελλάδα βρίσκονται εδώ και διαγωνίζονται. Περισσότερα βεβαίως θα μας πει ο Καθήλυνα Αρμόδιος, ο επικεφαλής του προπονητικού team του Ολυμπιακού, Αντώνης Τσότρας. Αντώνη, χάνω και τα λόγια μου, γιατί είναι αλήθεια ότι εγώ δεν είμαι πολύ συνηθισμένος στο να κάνω ρεπορτάζ στα κύματα. Τι ακριβώς βλέπουμε, τι ακριβώς βλέπουν οι φίλοι μας? Καταρχήν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Επανέλαβε διασυλλογικό το Thrillos Cup. Μπορεί να μην έρχεστε συχνά, αλλά είσαστε πάντα δίπλα μας και το ξέρουμε. Σήμερα έχουμε 160 συμμετοχές από όλη τη χώρα. Την αφρόκρεμα σε αυτά τα ηλικιακά group. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές όλη μέρα. Έχουμε κάνει ήδη 2 διαδρομές και πάμε για την τρίτη. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Οι αθλητές το ευχαριστούνται. Δεν έχουμε παράπονα, όλα κυλάνε τέλεια. Και ευελπιστούμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Το κοριτσάκι, η αθλήτρια η οποία πέρασε, τι σκάφος είναι? Είναι σκάφος Optimist, ηλικίες Under 16 και Under 13. Είναι ουσιαστικά το σκάφος με το οποίο μειούνται τα παιδιά στα μυστικά της ιστιοπλοείας και της ναυσιπλοείας. Και για να μεταπηδήσουν μετά σε άλλες κατηγορίες, το ΙΛΚΑ 4, 6, 7 και τα διθέσια, ώσπου να καταλήξουμε σε ολυμπιακό επίπεδο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να ξεκινήσουν ιστιοπλοεία, τι θα πρέπει να είναι? Καταρχήν, είμαστε ναυτικός λαός, είμαστε Έλληνες και ειδικά στον Πειραιά βρεχόμαστε από θάλασσα. Πρέπει τα παιδιά να έρθουν στην ιστιοπλοεία, να ξεκινήσουν κολύμβηση, πισίνα, ιστιοπλοεία. Η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού είναι τα αναθαθλητικά μας τμήματα. Κύριε Τσαταλιέ, τα παιδάκια μικρά και μεγάλα, γιατί είναι από όλες τις ηλικίες, αν μη τι άλλο το χαίρονται. Η βοηθή και ο καιρός, έχει λαβρύ βοριαδάκι, μας είπε και ο προπονητής. Έχει γεμίσει ο Φαλιρικός Όρμος με πανιά. Διοργανωτικά είστε ικανοποιημένοι? Πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είναι ιδανικός ο καιρός, ιδανικές συνθήκες και όλα τα παιδιά το χαίρονται. Είναι ένα στοίχημα για τον Ολυμπιακό να πετύχει αυτό για να γίνει θεσμός το κύπελο θρύλο? Πιστεύω ότι έγινε θεσμός μετά από αυτή τη διοργάνωση και συνεχίζουμε με διοργάνωση πανελληνίων πρωταθλημάτων στο μέλλον. Το έχουμε ξανακάνει και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η μεγαλύτερη δυσκολία που είχατε να αντιμετωπίσετε ήταν το γεγονός ότι όλοι προέρχονται από αυτή την πανδημία, από το γεγονός ότι οι σύλλογοι ήταν κλειστοί τα προηγούμενα χρόνια? Είναι αυτός ένας λόγος. Ήταν όλα κλειστά. Ξαναρχίσαμε τώρα δυναμικά. Όπως είπε και ο Αντώνης Τσότρας, είχαν πολλές συμμετοχές, ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Το αγαπάνε όλα τα παιδιά, είναι εδώ. Με απόλυτη επιτυχία, το τμήμα ιστιοπλοείας του Εραστέχνη Ολυμπιακού διοργάνωσε αυτό το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου εδώ στον Φαλιρικό Όρμο το κύπελο θρύλος. Open διασυλλογικούς αγώνες για κατηγορίες Optimist, Laser αλλά και Pack. 156 πληρώματα από όλους τους συλλόγους από όλη την Ελλάδα διαγωνίστηκαν και το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η τελετή για τις βραβεύσεις. Κύριε Δεδέ, αν κρίνω από τα χαμόγελα στα παιδιά, των γονιών αλλά και των προπονητών, μάλλον τα πράγματα πήγαν καλά στο κύπελο θρύλος. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και τους σπόνσορες, ακόμα και το κανάλι 1 που βρίσκεται δίπλα μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να έχουμε μεγαλύτερη προβολή. Θεωρώ ότι τα 157 πληρώματα περάσανε όμορφα. Ήρθανε 20 όμιλοι από όλη την Ελλάδα και ακόμα και από τη μακρινή Σύρο, και θέλω να τους ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη συμμετοχή. Θα περιμένουμε κάτι άλλο αυτό το καλοκαίρι? Θα προσπαθήσουμε τώρα και στα άλλα ναυταθλητικά να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλημα και πιστεύουμε θα έχουμε πάλι συμμετοχές σαν Ολυμπιακός. Οι γονείς που μας βλέπουν και ενδεχομένως θα θέλουν να φέρουν τα παιδάκια τους στην ιστιοπλοεία, τι έχετε να τους πείτε? Ότι είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά ακόμα και να μην αρρωσταίνουν από το χειμώνα που μπαίνουν μέσα στο νερό. Τους δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουν τα καιρικά φαινόμενα, καθώς επίσης να γίνεται, όσο γίνεται πλέον τα παιδιά να μπορούν να είναι ανεξάρτητα και να πλέουν μόνοι τους και να μαθαίνουν τη φύση, οπότε τους καλωσορίζουμε στην ιστιοπλοεία. Είναι γεγονός ότι το Thrillos Cup στην ιστιοπλοεία μας τίνει να γίνει θεσμός πια στο χώρο της ιστιοπλοείας. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε ώστε τα παιδιά να επανέλθουν μετά από 2 δύσκολα χρόνια με τον κορονοϊό. Είδαμε ότι έχουμε γεμίσει παιδιά, το ευχαριστήκανε πάρα πολύ τα παιδιά
και γι' αυτό δουλεύουμε, έτσι, ώστε τα παιδιά να μπορούν να ευχαριστούνται και να κάνουν ένα άθλημα που το αγαπούν και θέλουν να το προχωρήσουν. Γενικότερα, σε επίπεδο ακαδημιών, η πανδημία σας δημιούργησε κάποιες δυσλειτουργίες? Πάρα πολλά προβλήματα τα δύο τελευταία χρόνια, τα οποία ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν βγει να επανέλθουν στον αθλητισμό. Είναι ένα στοίχημα για μας στον Εραστέχνη Ολυμπιακό να μπορέσουμε να φέρουμε πάλι πίσω τα παιδιά να αθληθούν, να βγουν από τα σπίτια, να μπουν στα γήπεδα, στη θάλασσα, στις πισίνες, ώστε να ξαναβρούνε τον τρόπο ζωής τους που τα δύο τελευταία χρόνια δυστυχώς κλειστήκανε μέσα και δεν μπορούσαν να αθληθούν. Το παρόν στην όμορφη εκδήλωση εδώ στην εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Μικρολίμανο έδωσε και η πρόεδρος της Οστεοπλοϊκής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η κυρία Νίκη Αναστασίου. Κυρία Νίκη Αναστασίου, η οποία θυμήθηκε τους πρώτους αγώνες του κύπελλου Θρύλος που έλαβαν χώρα εδώ σε αυτό το χώρο το 2003, αλλά μίλησε στην κάμερα της Web TV του καναλιού 1 και για τους μεσοπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους της Ελληνικής Οστεοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Κυρία Αναστασίου, άλλο ένα κύπελλο Θρύλος, το οποίο σας πάει σας πολλά χρόνια πίσω. Το 2003. Τότε ξεκινήσαμε τον αγώνα αυτόν με Optimist και Laser. Τώρα εδώ στο καινούριο Ολυμπιακό, το καινούριο εντός εισαγωγικών, επεκτείνεται πια ο αγώνας, μπαίνουν και άλλες κατηγορίες και ολυμπιακές κατηγορίες και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Γενικότερα, πώς πάει η ιστιοπλοεία, τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, είστε ικανοποιημένοι? Η ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή δίνει τεράστιο βάρος στην ανάπτυξη, γιατί πιστεύει ότι η καινούργια γενιά είναι αυτή που θα μπει μπροστά και θα δώσει τα Ολυμπιακά μετάλλια. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μία δύσκολη περίοδο πριν από τις εκλογές, αλλά ήρθε η ώρα της ανάκαμψης και πιστεύουμε ότι τα παιδιά αυτά θα μπουν μπροστά και θα δώσουν μετάλλια και διακρίσεις ξανά πολλές στην Ελλάδα. Είναι στόχος το 2024 πλέον? Ο στόχος ο μεσοπρόθεσμος είναι το 2024. Εμείς σαν άθλημα είχαμε μία τεράστια αλλαγή στις κατηγορίες τις Ολυμπιακές που τις άλλαξε η ΔΟΕ και έτσι το 55% των κατηγοριών ιστιοπλοείας είναι καινούριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή δεν υπάρχει ακόμα υποδομή και στην Ελλάδα δεν είμαστε και πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται με την ιστιοπλοεία, εμείς κτίζουμε το Λος Άντζελες του 2028 και πιστεύουμε ότι εκεί θα έρθουν τα πολλά μετάλλια. Το 2024 κάθε μετάλλιο είναι δεκτό και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει κάποιο.